σήμερα και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα μας μεταφέρει στην αρχή της δημοσίας γράψεως του Κυρίου. Είναι η εποχή κατά την οποία ο Κύριος αφήνει την Ναζαρέτ και καθίσταται στην παραθαλάσσια πόλη Καπερναού, που βρίσκεται στα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεκταρίμ. Έτσι επανηθεύθηκε και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα που καθόριζε επακριβώς την περιοχή όπου για πρώτη φορά επρόκειτο να λάμψει το φως του Χριστού, γη Ζαβουλών και γη Νεκταρίμ. Οδόν θα λάμψει η σφαίρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός ο καθήμενος σε σκότει δε φως μέγα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό και αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες περιέγραψαν με εκπληκτικές λεπτομέρειες τον ερχομό του στη γη. Εκατοντάδες χρόνια πριν οι προφήτες, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, είχαν προείπει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί με υπερθεσικό τρόπο εκ Παρθένου και μάλιστα ανέφεραν συγκεκριμένα τη Βηθλέμ ως τόπο της γεννήσεώς του, καθώς και τον ακριβή χρόνο της επιγής παρουσίας του. Η περίφημη προφητεία του προφήτη Δανιήλ για τις 70 εβδομάδες. Επίσης είχαν προφητεύσει τη φυγή στην Αίγυπτο και τη σφαγή των Ιππίων, το κήρυγμά του των εγκυνιασμών μιας νέας εποχής. Από αυτόν το πάθος μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας λεπτομερέστατα την ταφή, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή. Η επανήθευση όλων αυτών των προφητιών αποδεικνύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτό ακριβώς θέλει να δηλώσει ο Ευαγγελιστής Μανθαίος και δι' αυτό διαρκώς υπενθυμίζει στους αναγνώστες του Ευαγγελίου τις προφητείες περί του Μεσσία που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Ας το υπογραμμίσουμε λοιπόν και εμείς, για να μην παρασυρώμαστε από βλάστημες θεωρίες και φανταστικές υποθέσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς δεν είναι κάποιος συνηθισμένος άνθρωπος όπως εμείς, ούτε είναι όπως νομίζουμε μερικοί, απλώς κάποιος μεγάλος προφήτης ή χαρισματούχος διδάσκαλος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Απομένει σε εμάς να το πιστέψουμε ως το προσωπικό σωτήρα και λειτουργήμα και να τον ακολουθήσουμε όλοντας τις Άγιες εντολές του και ζώντας τους μέλη του σώματός του της Αγίας Εκκλησίας του. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, ο λαός ο καθιδόμενος στο σκοτάδι του δευτικής πλάνη και της ασεβίας είδε φως μεγάλο. Όπως ο ίδιος όταν ανατέλει σκορπίζει το φως παντογύρω του και διαλύει το σκοτάδι της νύχτας, έτσι και ο νοητός ίδιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέπινε και ο κόσμος θυμίζει το φως, ελπίδα ζωή. Πώς εκφωτός έλαψε τον κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών σάλλομεν τις ημέρες αυτές, που εορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια. Αλήθεια, σε τι κατάσταση βρισκόταν ο κόσμος πριν έρθει ο Χριστός. Πληθυσμένοι θα ήρθει μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και της δυνατίας, τερματωμένοι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας και της ανηθικότητας προσδοκούσαν τον Ιτρωτή. Και πράγματι ήρθε ο Χριστός και έφερε στους ανθρώπους την ειρήνη και την αγάπη του. Τους αποκάλυψε ποια είναι η αλήθεια και η ζωή. Τι τραγικό όμως, ενώ έλαμψε το φως του Χριστού στον κόσμο, οι άνθρωποι κάψαν μάλλον το σκότο ή το φως, προτίμησαν το σκοτάδι και όχι το φως. Αυτό το σκοτάδι βλέπουμε να κυριαρχεί και σήμερα στις καρδιές των ανθρώπων,
που δεν άφησαν το φως του Χριστού να εισέλθει στη ζωή τους. Και είναι φυσικό οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε τέτοιο βαθύ σκοτάδι να φοβούνται, να αγωνιούν, να απελπίζονται. Αντίθετα, όσοι πιστεύουν στον Χριστό και ζουν ενωμένοι μαζί του μέσα στην Αγία του Εκκλησία, απολαμβάνουν το φως της Αγίας Διδασκαλίας και της Αγιαστικής Χάριτος, και αυτός μεταδίδει πίστη, δύναμη και ελπίδα. Ας καθαρίσουμε και εμείς τις καρδιές μας με τη μετάνοια και την προσευχή, ώστε το φως του Χριστού να πλημμυρίσει τη ζωή μας. Τότε το νέο έτος θα είναι πραγματικά φωτεινό και ελπιδοφόρο.